ένα φιλικό το οποίο. Καλησπέρα, έχουμε τον Μίχα Τσαία. Άρχισε με. Έβαλε δύο γκολ ο ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια ήρθε αποβολή, ήρθε νωρίτερα το 2-1. Ήταν, είχε και καλά και αρνητικά στοιχεία, σαφέστατα. Όπως είπατε κι εσείς, ναι, ξεκίνησε πολύ καλά η ομάδα. Καταφέραμε, βρεθήκαμε πρώτοι στο σκορ με δύο γκολ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Έχουμε ένα δύσκολο σύστημα που προσπαθούμε να μάθουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε με διαφορετικό σύστημα. Εντάξει, ήρθε ένας καινούργιος προπονητής, θα ακούσουμε αυτά που μας λέει, θα δουλέψουμε στην προπόνηση και θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Δεν χάσαμε, συνεχίζουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Για να αφομοιώσετε όλα τα καινούργια που έχετε να κάνετε, πόσο χρόνο πιστεύεις θα χρειάζεται, ποιο είναι το λογικό διάστημα? Εντάξει, έχουμε άλλη μία προετοιμασία. Έχουμε δρόμο δηλαδή ακόμα να μάθουμε πράγματα. Θα μάθουμε και άλλα πράγματα. Θα μάθουμε αυτά που θέλει ο προπονητής. Και όπως είπα, έχουμε άλλη μία προετοιμασία. Και θα δείξει. Δημητρή, το καινούργιο είναι αυτό το χτίσιμο από πίσω του παιχνιδιού. Εκεί είναι το δύσκολο, το σύνθετο, το πολύ καινούργιο. Ποιο ακριβώς κομμάτι είναι αυτό το οποίο θέλει δουλειά, ας πούμε? Εντάξει, ξεκινάει όπως θέλει να δείξει ο προπονητής από πίσω, να βρεθούμε μεταξύ μας όλοι, να έχουμε καλή κατοχή, να καταφέρουμε να πιέσουμε μπροστά όπως προσπαθούμε όσο μπορούμε, που δείξαμε κάποια πράγματα θετικά. Όπως είπα, θέλουμε δουλειά, θέλουμε δουλειά. Εντάξει, από την άλλη δεν είναι και εύκολο, συνεχώς να αλλάζουν τα δίδυμα στο κέντρο της άμυνας, στην επίθεση, στα χαβ. Δεν είναι και λογικό να μην υπάρχει ρυθμός σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το στάδιο. Όπως είπατε και εσείς, ναι, είναι δύσκολο. Εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μάθουμε ένας τον άλλον, καινούργιοι παίχτες. Αλλά μέσα από τη δουλειά, θα καταφέρουμε πολλά πράγματα και φέτος. Εσύ ψάχνεις την ευκαιρία να μείνεις στον ΠΑΟΚ? Εγώ προσωπικά, ναι, ψάχνω. Έχω δείξει κάποια πράγματα. Εντάξει. Δεν το βάζω μηνύματα. Κάτω, συνεχίζω. Παίρνω μηνύματα συνεχώς. Εντάξει, ο κόσμος με θέλει. Εγώ θα παλέψω για το καλύτερο, για την ομάδα και θα προσπαθήσω το καλύτερο.